Τα 2,5 χρόνια πανδημίας, που δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσουν και στην πορεία, πέρα από την τραγωδία που προκάλεσαν, δίνουν ένα άφθονο συσσωρευμένο υλικό, αποδείξεις, στοιχεία, με τα οποία βγαίνει ένα συμπέρασμα κατά τη γνώμη μας. Ολόγυμνος πια είναι ο μύθος για το κοινωνικό κράτος, το οποίο υπήρχε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλα αναπτυγμένα, στο πούμε, όπως λέγονταν, καπιταλιστικά κράτη. Πραγματικά αποδείχθηκε μύθος, κυριολεκτικά. Και με την ευκαιρία θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, 2,5 χρόνια έχουμε τώρα εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ακούσει ως τώρα, δεν ξέρω αν σκέφτεστε, να μας πείτε. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αναγκάστηκαν να μπουν στο νοσοκομείο, είτε σε απλά δωμάτια, είτε στη ΜΕΘ και οι πεθαμένοι. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η κοινωνική τους ένταξη. Από ποια κοινωνική τάξη, από ποια κοινωνικά στρώματα πολλοί από αυτούς προέρχονται. Δεν αρκούμαστε εμείς το να πείτε είναι άνθρωποι με είναι ανεμβολίαστοι. Κυρίως είναι ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα. Αυτό βεβαίως είναι κάτι που υπάρχει. Παίρνετε υπόψη. Η κοινωνική τους ένταξη, θυμάμαι, τον πρώτο χρόνο, όταν ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης ήταν νοσοκομεία, έδωσαν στοιχεία για τους νεκρούς και αυτοί που μπήκαν στη ΜΕΘ, το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν Αφροαμερικάνοι, ήταν από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η φτωχολογιά βασικά και από τις πιο φτωχές περιοχές της Νέας Υόρκης. Τέτοια συμπεράσματα δεν βγαίνουν, αυτό δεν έχει σημασία. Έχουμε στεγνούς αριθμούς, διότι η κοινωνική σύνθεση, η κοινωνική ένταξη δεν παίζει κανένα ρόλο βαθύτερο σε ένα υπαρκτό πρόβλημα ξαφνικό, εσείς το λέτε, εν πάση περιπτώσει, της πανδημίας. Και πραγματικά αποδείχθηκε μύθος το κοινωνικό κράτος. Ένα. Δεύτερο, αποδείχθηκε το εξής πράγμα. Συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας υπάρχει. Υπήρχε πάντα και υπάρχει. Ειρηνική και φιλολαϊκή δεν είναι αυτή η συνύπαρξη. Βεβαίως για εσάς είναι ελευθερία. Θέλεις να πας στο κρατικό νοσοκομείο, θέλεις να πας στο πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας, θέλεις να πας στον ιδιωτικό τομέα, στο Α ή Β νοσοκομείο του Α ή Β επιχειρηματικού ομίλου, θέλεις να έχεις ιδιωτικό γιατρό και να πηγαίνεις. Είναι. Ταυτίζεται με την ελευθερία επιλογής. Είναι η πιο ανελεύθερη επιλογή σήμερα, με την οποία έχει καταδικαστεί και προχθές και χθες και σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και το λέμε αυτό γιατί το κόμμα μας, όπως ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είχε ολοκληρωμένη, συνεχώς επεξεργασμένη και εξελιγμένη, εξυγχρονισμένη πρόταση για το τι πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που ήταν ένα γεγονός πολύ ιδιαίτερο. Όμως είναι το μοναδικό κόμμα, και αυτό νομίζω ότι μπορεί να επιβεβαιώνεται στην πράξη, όπου σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας ανέδειξε τη γενικότερη αρνητική πορεία αυτού που εσείς αποκαλείτε Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τις διάφορες βαθμίδες, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, νοσοκομιακή κτλ. Δεν περιοριστήκαμε, έπρεπε να προτάξουμε μέτρα. Πυροσβεστικά. Δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορεί να μιλάς μόνο με γενικότητες. Αλλά αυτός είναι ο δρόμος για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προϋπάρχουν και υπάρχουν φάσεις που ξύνονται. Εμείς για άλλη μια φορά θα πούμε. Αυτά το σημερινό νομοσχέδιο βάζει νέα σκαλοπάτια σε ένα κατήφορο του λεγόμενου Εθνικού Συστήματος Υγείας, με όλες τις βαθμίδες, για πιο βαθιά εμπορευματοποίηση και μετατροπή και των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων σε ακόμα καλύτερες λειτουργούσες επιχειρηματικές ομάδες. Βεβαίως δεν γίνεται πρώτη φορά. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν. Και αυτό ισχύει και στην Ελλάδα, ή μεταπολεμικές, ή μετά τη δεκαετία του 70, ή μετά τη δεκαετία του 90, και είναι ένα ορόσημο η δεκαετία του 90, στην Ευρώπη και σε όλη την και στην Ελλάδα, μπορεί να φέρανε κάποια βελτιωτικά μέτρα, κάποια διορθωτικά μέτρα. Δεν κάνουμε τώρα ανάλυση. Αλλά την βασική, τη φιλοσοφία και τη στρατηγική στον τομέα του συστήματος υγείας δεν την άλλαξα. Παραδείγματος χάρη, με την ευκαιρία που απέναντί μου είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
το αυτοχρηματοδοτούμενο νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μέσα σε νόμο που έφερε το ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε, μόνο 4 χρόνια είστε στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω, 10 θέλετε για να δείτε να το καταργήσετε αυτό το στοιχείο? Δεν το κάνετε. Γιατί είσαστε όλοι σας υπέρ της συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και με την ευκαιρία αυτή, όταν λέμε ιδιωτικός τομέας υγείας, είναι ίδιος με αυτός που ήταν πριν 40 και 50 χρόνια. Εγώ θυμάμαι ότι πριν χρόνια υπήρχαν ιδιωτικές κλινικές, κυρίως ήταν οικογενειακές, ατομικές κλινικές και είχαν μάλιστα και το όνομα συνήθως του ιδρυτή, που ήταν ένας γιατρός, εν πάση περιπτώσει. Και υπήρχαν ιδιωτικές κλινικές. Τώρα δεν έχεις αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και μικρές ιδιωτικές κλινικές. Τώρα έχεις μεγαθύρια στη διάρκεια της κρίσης. Γινόταν εξαγορές και συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Αυξάνονταν οι μέτοχοι που επένδυαν χρήματα στον τομέα της υγείας. Γιατί επενδύουν? Για λόγους φιλανθρωπίας. Υπάρχει και το λεγόμενο φιλανθρωπικό έργο. Κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν ένα κοινωνικό προφίλ, κάνουν και κάποιες δωρές, τόσα κρεβάτια για τη ΜΕΘ, κοινοτάλο κτλ. Αυτά είναι για το κοινωνικό τους προφίλ. Κάποτε κάνανε, κάποια σχολεία ανοίγανε, διάφορα φτιάξανε άλλα έργα στον 19ο ή στον 20ο αιώνα, τις πρώτες δεκαετίες. Τώρα δεν κάνουν, είναι για το κοινωνικό προφίλ. Τόσα κέρδη έχουν, τι θα πάθουν? Είναι οι ίδιοι που μπορεί στους επιχειρηματικούς ομίλους να υπάρχουν επαγγελματικές ασθένειες, εργατικά ατυχήματα, δεν έχει σημασία, δωρεές όμως κάνουν. Εδώ τώρα αυτός ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι μόνο. Παλιά είχε σε νοσοκομεία, σε κλινικές μάλλον. Τώρα έχουν μπει σε όλη την πρωτοβάθμια. Ξεκίνησαν κάποιοι γιατροί για να αντιμετωπίσουν ζητήματα, 4-5 γιατροί να φτιάξουν ένα μικρό διαγνωστικό κέντρο. Άνοιξαν το δρόμο και τώρα υπάρχουν αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων. Δεν είναι ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση. Όταν τα νοσοκομεία σου λένε να πας να κάνεις στα διαγνωστικά κέντρα όλες τις εξετάσεις και να έχεις και συμμετοχή αλφαβήτα μικρότερη. Αλλά και αυτά που καταβάλει ο ΕΟΠΗ είναι από τις τσέπες των εργαζομένων. Και οι εισφορές των εργοδοτών έχουν βγει από τη ληστεία της εργασίας των εργαζομένων. Επομένως, ο ιδιωτικό, τι κέντρα υγείας, ο ιδιωτικός τομέας γίνεται πανίσχυρος. Διαβάζοντας τις ομών σελίδες των εφημερίδων, βλέπεις ότι εξαγοράζεται εκείνο, εξαγοράζεται το άλλο. Είναι δυνατόν να είναι. Εμείς δεν ανεχόμαστε αυτή τη συνύπαρξη. Και αν θέλετε, δεν την ανεχόμαστε και την παλεύουμε και στις συνθήκες του καπιταλισμού που προβλέπει αυτό το πράγμα. Και επομένως, όλα αυτά τα οποία γίνονται, και ο οικογενειακός και ο προσωπικός γιατρός, εμείς αυτούς τους τρίτουλους δεν τους. Πώς να πω, δεν τους λιδωρούμε. Το θέμα είναι ποιος είναι ο ρόλος τους και μέσα εκεί που λειτουργούν και με την ευκαιρία. Με συγχωρείτε. Μια άλλη πλευρά που έχει αποδειχθεί είναι η εντελώς συρρυκνωμένη συνειδητά αντίληψη για το τι σημαίνει υγεία, πρόληψη ασθενειών, προληπτική ιατρική. Έχει αντιμετωπιστεί, δεν λέω αν θα είναι το συγκεκριμένο Υπουργείο, είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής. Δεν υπάρχει μία κυβέρνηση στην Ελλάδα και ούτε θα υπάρξει στις συνθήκες του καπιταλισμού που να συνδέει την πρόληψη και την υγεία με τα ζητήματα διατροφής, σωστής και υγιεινής διατροφής, με τα ζητήματα συνθήκων δουλειάς, υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς. Αυτά είναι απ' έξω. Γι' αυτό τουλάχιστον έβαλα το ζήτημα αυτή που ήταν πιο ευάλωτη. Στους παροξυσμούς του κορονοϊού, ποιοι ήταν? Ήταν τυχαία γεγονότα? Ήταν ένα άγνωστο DNA? Ήταν γενετικό ζήτημα? Μα ακόμα, με συγχωρείτε, θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργή, εγώ έχω το εξής ερώτημα, ειλικρινά. Και θέλετε ιδιαίτερα και στους βουλευτές, στους υπουργούς που είναι γιατροί. Έρχεται η πανδημία. Λέτε μάσκες, εμβόλια, lockdown. Και αυτό σε κάποια φάση μπορεί να χρειάζονται. Αλλά πράγματα πάρα πολύ απλά. Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού οργανισμού δεν σε γλιτώνει. Και ξέρετε ότι οι συνθήκες ζωής μας για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι προβληματικές. Οι οικονομικές συνθήκες, τα οικονομικά έσοδα της οικογένειας καθορίζουν πολλά πράγματα. Και αν θα κάνει εξετάσεις, και αν παίρνει βιταμίνες, αν πρέπει να πάρει. Δεν ακούσαμε ποτέ, όταν βγαίναν στην τηλεόραση, να πούν ορισμένα πράγματα. Εξετάσετε την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος. Θα κούλεγες αν δεν είχες την προσωπική φροντίδα. Όλα αυτά λοιπόν είναι περιχαρακωμένα. Και άλλη πλευρά.
κέντρα υγείας, τι προσθέτεται, τον προσωπικό ή ξέρω εγώ τον οικογενειακό γιατρό. Κοφτήρια είναι, ψαλίδια θα είναι. Σωστά, έχει πει και το κόμμα μας και από άλλες πλευρές έχει ακουστεί αυτό για λόγους βέβαια αντιπολίτευσης. Εκλογές έρχεται. Ανεβαίνουν και οι τόνοι της αντιπολίτευσης από ορισμένα κόμματα που κυβέρνησαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει εξειδίκευση. Με συγχωρείτε, έχουμε ένα γυρασμένο πληθυσμό. Έχουμε. Που σημαίνει ότι τα άτομα με χρόνιες παθήσεις μπορεί να γεννηθήκαμε γεροί, να μην γεννηθήκαμε μια αναπηρία. Γινόμαστε όμως ανάπηροι στην πορεία. Και γινόμαστε ανάπηροι όχι όταν συνυπάρχουν ασθένειες και εξέλιξη της ηλικίας. Το εσύ τι θα κάνει, έχει φυσικοθεραπευτήρια το εσύ για να κάνουμε φυσικοθεραπεία. Μπορεί να χρειάζεσαι, λέει, μέχρι 4 γιατρούς μπορεί να έχεις. Μπορεί να χρειάζεσαι να έχεις και 5 ή και 2. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή οι δημόσιες δομές για ηλικιωμένους ανθρώπους είναι άθλιες, είναι πάρκινγκ και ανύπαρκτες, ελάχιστες. Και βγαίνουν τα διάφορα σκάνδαλα και τα διάφορα προβλήματα που βγαίνουν στις ιδιωτικές δομές. Μπορεί να υπάρχουν και πολύ καλές ιδιωτικές δομές. Αλλά ξέρετε, θα δίνεις 1.300-1.400 ευρώ που δεν υπάρχουν τέτοιες συντάξεις και πρέπει να πηγαίνεις και τα πάμπερς και τα φάρμακα και όλα αυτά. Και όταν μιλάμε, υπάρχουν νέες εξελισσόμενες σύγχρονες ανάγκες. Οι παλιοί ηλικιωμένοι που έφταναν, θεωρούνταν ηλικιωμένοι στα 60 και στα 65 χρόνια, είχε 4-5 παιδιά τότε. Υπήρχαν άλλες συνθήκες ζωής, οι γυναίκες δεν δούλευαν και παρέμειναν μέσα μέχρι την οικογένειά τους. Σήμερα τα άτομα, τα ηλικιωμένα τα οποία ζουν μόνα τους, είτε ένα ζευγάρι, δεν μπορεί να πάνε να κάτσει στο σβέρκο των παιδιών τους για να τους περιθάλπει, και ούτε εν πάση περιπτώσει θα πας στον οίκο ευγυρίας όταν είσαι τελειωμένος. Μπορεί να πας από πιο νωρίς σε σπίτια ηλικιωμένων, που να έχεις και κοινωνική ζωή, να βγαίνεις και έξω, να θέλεις μία υποστήριξη γιατί δεν μπορείς να μένεις μόνος. Υπάρχουν τέτοια. Τελειώνω λοιπόν. Φαίνεται αποσπασματικά με ορισμένα μελεκτικούς ακροβατισμούς. Οικογενειακός γιατρός. Καλό ακούγεται. Άμα το δεις μόνο του, γιατί. Το προσωπικός γιατρός. Γιατί δεν είναι καλό. Και το δέσιμο ενός ανθρώπου με τον γιατρό είναι σημαντικό. Δεν είναι να αλλάζει κάθε μέρα γιατρούς. Να υπάρχει μια συνέχεια. Πού εντάσσονται όλα αυτά. Όλα αυτά θα τονώσουν. Ένα. Τον αριθμό των ανθρώπων που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν καθαρά γιατί οικονομικά δεν τα βγάζουν πέρα. Και την ίδια ώρα θα δούμε διείσδυση ακόμα πιο βαθιά του επιχειρηματικού τομέα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες και στον τομέα της υγείας, αναπτύσσονται αυτοτελώς σε μια μεγάλη επιχειρηματική, ένας μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος, έχουν στους άλλους τομείς τους υπεργολάβους και τέλος μπαίνουν και μέσα και στον πιο μικρό τομέα. Και πάνε και μέχρι τη γειτονιά. Και μπορεί στον τομέα της υγείας αυτό να γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι μπορεί να γίνεται στα σούπερ μάρκετ και στον εμπορικό τομέα ή ακόμα και στον παραγωγικό με τις υπεργολαβίες. Αλλά και στον τομέα της υγείας θα έχουμε αυτό το ζήτημα. Και με αυτή την έννοια, βαθύτερη εμπορευματοποίηση, ακόμα μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα, πρόσθετα καινούργια βάσανα για ένα λαό που έχει χάσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Και που η απόσταση ανάμεσα στις ανάγκες του και σε αυτό που έχει δικαίωμα να απολαύσει έχει γίνει ακόμα πιο μεγάλη, ακόμα μεγαλύτερη από την περίοδο τη μεταπολεμική της δεκαετίας του 50 και του 60.